Και συζητάμε βεβαίως την, καθότι υπάρχει κιόλας, στη διαδικασία αναβάθμισης, αν θέλετε, ή καλύτερης λειτουργίας, αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών τις οποίες εσείς ως επικεφαλής υπηρετείτε. Θα θέλαμε να ξέρουμε καταρχάς πού βρίσκεται. Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, που ουσιαστικά πρόκειται για έναν εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Γιατί, αν λάβουμε υπόψη, κυρία Χατζηκώστα, ότι αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν περί τα 70 χρόνια. Ναι. Κάποια, χωρίς μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια, επιχειρήθηκαν κάποιες προσπάθειες, κάποιες στιγμές πιο μεμονωμένες, να γίνει κάποιος εξυγχρονισμός, όχι στο σύνολο. Η αναδιάρθρωση, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί, το πλάνο, το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, γιατί είναι ένα πλαίσιο ουσιαστικά. Είναι εκείνον το οποίο εισαγάγει για πρώτη φορά έναν εξυγχρονισμό σε όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λειτουργία των υπηρεσιών. Ταπανήθηκε χρόνος, κυρία Χατζηκώστα, και για αυτόν τον χρόνο κάποιοι επιχειρήσαν να πούν ότι δεν επιδιώκεται. Για το σχεδιασμό της, πρόκειται για ένα σχεδιασμό ο οποίος απαιτείται να ήταν, να παραπέμπει σε μια συνεκτική πολιτική. Η κυρία Υπουργός χρειάστηκε όμως γι' αυτό. Χρειάστηκε χρόνος για να διαβουλευτεί. Έτυχε διαβούλευση. Η κυρία Υπουργός, η οποία πρέπει να πω ότι η Υπουργός Εργασίας, πέραν από το ότι είναι το πολιτικό πρόσωπο, στέκεται δίπλα στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στον άνθρωπο. Οπότε αυτή όλη η προσπάθεια θα έπρεπε να ήταν στοχευμένη. Από το τέλος του χρόνου, ενώ του προηγούμενου, που έχει πλέον συμφωνηθεί και έχει αποφασιστεί και δημοσιευτεί πέραν του δημοσίου διαλόγου κτλ., βρίσκεται σε διαδικασία ανυλοποίησης. Και συγκεκριμένα, για να πω, εάν δει κάποιος το πλάνο ολόκληρο, αφορά πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες σίγουρα, αν κάποιος λέγε θα υλοποιηθούν ταυτόχρονα, θα ήταν τουλάχιστον άτοπος. Εκείνο που επιδιώκεται τώρα είναι να έχει χωριστεί σε φάσεις η αναδιάρθρωση. Σε έναν σε μια περίοδο, περίπου στο 23, 22 με 23 που λύγει η προγραμματική, γιατί πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, ναι, το οποίο έχει πάρει 7,5 εκατομμύρια για την, για την υλοποίησή του. Η πρώτη φάση, η οποία είναι τώρα και επιδιώκεται, είναι η φάση στην οποία έχουν εξασφαλιστεί ήδη η λειτουργή, κάποιοι λειτουργοί 30 των αριθμών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις υπηρεσίες και ήδη είναι σε διαδικασία στο να πάρουν περισσότερη γνώση, αλλά και να τοποθετηθούν καταλληλότερα εκεί που πρέπει. Έχουν ήδη μελετηθεί και είναι σε διαδικασία τις επόμενες μέρες, όπως έχω πει και δημόσια τις προηγούμενες μέρες, η μίσθωση των υπηρεσιών, μέσα από την οποία θα ενισχυθεί η πολυθεματικότητα στην αντίκριση των περιστατικών. Δεν ενισχύει, ο κυρία Χατζηκώστα, την παραδοχή ότι η λειτουργή των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας είναι γιατί δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Η λειτουργή των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας είναι λειτουργοί οι οποίοι είναι στο δρόμο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας αυτά τα περιστατικά, τα δύσκολα. Οπότε, με τη συνδρομή και άλλων ειδικοτήτων, με την πολυθεματικότητα, οι οποίοι θα εξασφαλιστούν από τη μίσθωση των υπηρεσιών. Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι όλοι οι λειτουργοί που αυτή τη στιγμή υπηρετούν το γραφείο σας, υπηρετούν από το γραφείο σας, όντως έχουν τις ικανότητες? Είναι μια ερώτηση. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν και ενδεχομένως έρευνες εναντίον κάποιων. Σε όλες τα επαγγελματικά σημεία, κυρία Χατζηκώστα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία σαφώς είναι πάνω στο τραπέζι, στην άσκηση καθηκόντων, πώς την εκτέλεσαν, τι διέπραξαν, τι αναμένεται από αυτούς. Και αν θέλετε, ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σε αυτόν τον επίπεδο. Έρευνες οι οποίες επιδιώχθηκαν σε λειτουργούς παλαιότερα, και κακώς που το τμήμα δεν βγήκε δημόσια να τη δώσει αυτή την εικόνα, δεν είχε δώσει στους λειτουργούς εκείνη την ευθύνη που αποδόθηκε αμέσως μόλις ήταν το γεγονός που βγήκε μπροστά έξω. Κυρία Χατζηκώστα, πρέπει να κάνουμε όλοι μια παραδοχή. Εντάξει, όμως δεν είναι ένα γεγονός, απλώς ήταν αφορμή ένα γεγονός. Ακριβώς, γιατί αυτά τα γεγονότα, κυρία Χατζηκώστα, πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή που πρέπει όλοι να την παραδεχτούμε. Η κοινωνία μας σήμερα έχει ένα κοινωνικό πρόβλημα με διάφορες πτυχές, το οποίο έχει μετεξελιχθεί σε δύσκολο, σύνθετον και πολύ επίγον. Όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν μια παρέμβαση που είναι εκείνη η αναβάθμιση, η αναδιάρθρωση που θέλει να συμπληρώσει, η οποία πρέπει να είναι, είπαμε, πιο πολύ του καιρού της, επικαιροποιημένη, πρέπει να είναι πιο στοχευμένη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει και άλλα χέγγια, που είναι εκείνα που θα δώσει αναδιάρθρωση μέσα στις φάσεις που θα υλοποιείται. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να απαιτείται από κάποιες υπηρεσίες να, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το ζήτημα που ονομάζεται κοινωνικό πρόβλημα και αντίκτυπο, που και από τη βιβλιογραφία και εμπειρικά, κυρία Χατζηκώστα, βλέπουμε ότι όλο αυτό το πρόβλημα πάντα είναι μπροστά από τις υπηρεσίες. Εμπορία προσώπων, εγκληματικότητα, ναρκωτικά. Κακώς.
Κακώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί, γιατί κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι κάποιον λάθος, γιατί ο άνθρωπος και στο στοιχείο του που έχει να αναπτύξει αυτές. Διότι όπως είπα, ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων, αυτά συνήθως τα ζητήματα περιβαλλονται και με πολλά χρήματα, με διασυνδέσεις. Οπότε όλα αυτά και εκεί που το σύστημα είναι πιο οργανωμένο θα χτυπήσει και διαφορετικά. Άρα οι κυβερνήσεις δεν πληρώνουν επαρκώς, λέτε. Δεν είναι για οι κυβερνήσεις. Είναι, κυρία Χατζηκώστα, η εξέλιξη του κοινωνικού προβλήματος, αν θέλετε, και αυτό είναι πραγματικά στις μέρες μας πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί. Αποδίδει πραγματικά κύρια ζητήματα ως προς τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Αν αποδεχτώ αυτό που λέτε, κυρία Τζι, σημαίνει ότι δεν θα δεχτώ ποτέ. Θα είμαι πάντα πίσω. Δεν είναι αυτό που είπα, κυρία Χατζηκώστα. Εκείνο που είπα είναι αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα και ποια είναι η υπόστασή του σήμερα. Επιδιώκω μέσα στα πλαίσια αυτού του εξυγχρονισμού, που αν θέλετε δεν αφορά μόνο τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, προχτές, όπως και πολλές άλλες δράσεις που θέλετε μπορούμε να σχολιάσουμε, έτεινα χέρι βοήθειας και προς τον αρχηγό αστυνομίας για συγκεκριμένα θέματα. Και το κάνουμε συνέχεια αυτόν το διάστημα. Γιατί όλες αυτές οι ανάγκες διαπιστωμένα δεν αφορούν μόνο τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Πρέπει όλοι να δούμε σε οργανωμένο πλαίσιο πλέον και συγκεκριμένες ενέργειες πώς αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Άρα, αναπτύσσω την πρακτική μου και τη βελτιώνω. Γιατί όταν έχω, ο ρυθμοί που έχω δώσει η κυρία Χατζηκώστα στη δημοσιότητα και κάποιοι επιχείρησαν και εκεί να βγάλουν κάποια νούμερα, ήταν μέρος. Είπα για βία στην οικογένεια. Είπα για τη συμβουλευτική στην οικογένεια. Υπάρχουν γονικές μέρημνες, υπάρχουν υιοθεσίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλα ζητήματα της λειτουργίας που τους επιφέρουν μια δυσκολία στη ζωή τους. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα τι οδηγούνται? Στην βελτίωση της παρέμβασης, χωρίς να μπορεί κανένας απόλυτα να πει ότι δεν θα συμβαίνουν, όχι γιατί ασκώ την πρακτική μου κακώς, αλλά έχοντας και πάνω στο τραπέζι ακριβώς ποια είναι η υπόσταση του κοινωνικού προβλήματος σήμερα. Είναι... Και αν κάποιος, κυρία Χατζηκώστα, για να το ολοκληρώσω την ερώτησή σας, δεν έχει πράξει ορθώσεις στη δουλειά του, γιατί και πολλοί έχουν πράξει ορθώς. Ναι, γιατί σας ρώτησε και όλα, το χέρι σας στο Ευαγγέλιο γι' αυτό. Αν δεν έχουν πράξει ορθώς, περιλαμβανομένου και του εαυτού μου και το δήλωσα πολλές φορές δημόσια, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και είναι στη διάθεση μιας διαδικασίας στην οποία ο καθένας θα πάρει εκείνον που πραγματικά είτε άφησε σαν έλλειμμα, είτε φάνηκε από την έρευνα ότι όντως έχει λάθος. Είναι στο ίδιο πλαίσιο αυτών των παιδιών που φροντίζουν, που ουσιαστικά έχει υπό την επίβλεψή του η υπηρεσία κοινωνικής ευημερίας, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και το νεογέννητο παιδί το οποίο είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Όχι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, κυρία Χατζηκώστα. Το ένα είναι ότι οι υπηρεσίες λαμβάνουν παιδιά τα οποία βρίσκονται σε φυσικό και ηθικό κίνδυνο. Άρα, αυτός ο αριθμός που είπετε λίγο στην αρχή, που επιχειρήσετε να το πείτε λίγο, δηλαδή το 500 που έχει βγει προς τα έξω, είναι παιδιά υπό την νομική φροντίδα της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά δι' του κράτους. Ναι. Δηλαδή, η κάθε υπηρεσία που είναι αρμόδια, που να προσφέρει υπηρεσίες, έχει ουσιαστικό ρόλο. Γιατί αν είσαι εσύ γονέας, εφόσον εξασκώ εγώ το ρόλο μου ως γονέας και κηδεμόνας, τότε εγώ θα απαιτήσω από εσένα που είσαι υγείας, από εσένα που είσαι παιδείας, από εσένα που είσαι αστυνομία, από εσένα που είσαι δικαιοσύνη, να προσφέρει στο παιδί μου, μέσα σε εισαγωγικά, στο παιδί μας, εκείνα τα εχέγγυα τα οποία είναι καλύτερα από εκείνα που τα μετακίνησα. Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, κυρία Χατζηκώστα, είναι τοποθετημένα σε ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε ανάδοχες οικογένειες. Ναι. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο είναι όποιον παιδί, όπως είπα, βρεθεί σε αυτήν την ανάγκη, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας πρέπει να το αναλάβουν. Δεν μπορούν να αφήσουν έναν παιδί σε μια διαδικασία που να μην έχει φροντίδα και προστασία. Αναλαμβάνοντας αυτόν το παιδί, τι γίνεται? Εξασκούνται αμέσως ρόλοι, ενέργειες ως προς το να διαπιστώσει αν ο φυσικός γονέας μπορεί να στηριχθεί και να το έχει, μπορεί να αναλάβει το παιδί του σε κάποιον άλλο στάδιο, μπορεί με κάποια άλλα μέτρα να είναι κατάλληλος ή να μπορεί και να θέλει. Και η ανόχη, εξαρτάται, φαντάζομαι, και από τους λόγους που είναι κατάλληλος κάποιος. Από τους λόγους, από την ικανότητά του λόγη, να ανταποκριθεί. Δηλαδή το συναισθηματικό, κυρία Χατζηκώστα, ότι αγαπώ το παιδί μου, εμείς δεν το αφισβητούμε ποτέ. Βεβαίως ο γονιός είναι εκείνος που αγαπά το παιδί του. Ο τρόπος όμως που ανταποκρίνεται σε εκείνον το παιδί, εάν το αφήνεις παραμελημένο, αν το αφήνεις νηστικό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αγάπη αυτό. Μα συγχωρείτε, αλλά εγώ θα το αμφισβητήσω. Όχι, το συναισθηματικό. Ο τρόπος που το εξασκείς, το συναισθηματικό, δηλαδή εκείνο που εκφράζεται, λέει αγαπώ το παιδί μου και το θέλω.
Ο τρόπος όμως αυτός, γιατί ίσως και για τον εαυτό σου ο τρόπος που αντιμετωπίζεις σημαντικά ζητήματα στη ζωή σου, τη φροντίδα σου, τη συνέχεια, την ανταπόκριση σου σε ζητήματα σημαντικά στη ζωή. Μπορεί και εκεί κάτι για σένα να μην λειτουργεί προς το λειτουργικό, που να προσδίδει μια λειτουργικότητα. Άρα και για το παιδί σου, άρα το κράτος, εγώ δεν μπορώ να μπω σε ένα σύστημα, κυρία Χατζηκώστα, και να βρέπω να καίνε ένα παιδί με εκείνον που ανακατεύουν τα κάρβουνα και εγώ να πω στο όνομα ότι αγαπά το παιδί του, που εκείνο αγαπά. Δηλαδή στα μέσα θα βγει και θα πει: εγώ από το παιδί μου και ήρθαν υπηρεσίες και το πήραν. Ναι. Και να το αφήσω όμως εκεί. Τότε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει για χρόνια παιδιά να κακοποιούνται στις οικογένειές τους και παραμένουν με τους γονείς. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα παιδί από τους γονείς. Έτσι, ούτε για το ίδιο το παιδί, ακόμα και αν μιλάμε για κακοποιημένο παιδί, ούτε για τους γονείς, ακόμα και αν μιλάμε σειρά. Και φύτες. Κακοποίηση είναι και mm-hmm. η παραμέληση, θεωρώ. Βεβαίως. Απλώς είναι ανάλογα με την κλίμακα. Σωστό. Γιατί υπάρχουν παιδιά που εξακολουθούν να υποφέρουν στα σπίτια τους με τους γονείς τους και εξακολουθούν να είναι εκεί. Γιατί. Γιατί έχουμε αυτοκτονίες τέτοιες, το παράδειγμα, το πρόσφατο. Γιατί έχουμε παιδιά τα οποία βασανίζονται κάθε μέρα και εξακολουθούν να είναι εκεί. Γιατί. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας έχουν μπει και στο στόχαστρο, εντός εισαγωγικών το λέω, των πολιτών, έχουν επικριθεί. Να απαντήσω. Βέβαια, κυρία Χατζηκώστα, σε αυτήν την ερώτηση υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Υπάρχει το σημείο της έγκαιρης παρέμβασης. Το έγκαιρη παρέμβαση σημαίνει ότι όχι μόνο οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, αλλά ο καθένας που συναντά εκείνον το παιδί σαν ακόμα υπηρεσία. Και ο γείτονας ο ίδιος παίζει ρόλο. Και ο πολίτης, βεβαίως, ο νόμος προνοεί και για αυτόν, αφού επικαλεστήκατε τη βία. Άρα, έγκαιρη παρέμβαση που συλλέγω δεδομένα στο. Αυτό είναι ένα κομμάτι και πώς ο καθένας εξασκεί την αρμοδιότητα του στην έγκαιρη παρέμβαση. Γιατί αυτό θα έρθει να δέσει με το επόμενο, που ονομάζεται τεκμηρίωση. Για να μπορέσω εγώ να μετακινήσω ένα παιδί από το σπίτι του ή να το απομακρύνω, πρέπει να έχω την τεκμηριωμένη εκείνη κατάσταση όλων των ζητημάτων, με βάση των οποίων θα καταλήξω ότι αυτό το παιδί είναι καλύτερα να μην είναι εκεί. Εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο είμαστε σε διαδικασία βελτίωσης, όχι γιατί δεν γνωρίζουμε να το κάνουμε, γιατί το έχουμε κάνει για πολλά παιδιά, κυρία Χατζηκώστα. Και για πολλά παιδιά έχουν μετακινηθεί από το σπίτι τους και βρίσκονται γι' αυτό και μιλήσαμε για 500 και γι' αυτό και συνεχώς αυξάνεται. Ναι, να μην νομίζουμε ότι είναι ορφανά. Αυτός. Δεν είναι ορφανά αυτά τα παιδιά, κυρία Χατζηκώστα. Αυτό λέω, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι μιλάμε για ορφανά. Σωστά. Άρα, είπαμε, εγκαίρη παρέμβαση, τεκμηρίωση και χρόνος ο οποίος θα δίδεται, για να μπορέσει, γιατί εκείνο που βρίσκεις κάθε φορά σε μια οικογένεια, κυρία Χατζηκώστα, ο κόσμος νομίζει καμιά φορά ότι μπαίνουμε στην οικογένεια και υπάρχουν όλα τα δεδομένα εκεί και απλώς κάποιος δεν τα μαζεύει. Δεν είναι έτσι. Μπαίνοντας σε μια οικογένεια και σε ένα σύστημα, στο να μαζέψεις εκείνα τα οποία είναι τα σημαντικά, χρειάζεται και χρόνος, χρειάζονται πάρα πολλά ζητήματα. Εκεί έρχονται τα άλλα ζητήματα, κυρία Χατζηκώστα, που πολλές φορές επιχειρήθηκαν να αναφερθούν προς τα έξω. Κάποιοι να λένε είναι μόνο η υποστελέχωση, είναι μόνο το έτσι, είναι μόνο το αλλιώς. Όχι. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Στις παραδοχές μας δημόσια πρέπει να τις πούμε. Είναι και υποστελέχωση, βεβαίως. Γιατί ένας λειτουργός, όταν έχει αυτά τα νούμερα, τα οποία έχω πει δημόσια, κάνει και μαθηματικά ναι, μετά. Έπρεπε να βγουν οι λειτουργοί σας να κάνουν απεργία πριν να γίνουν τα σκηνικά όμως. Τούτον είναι η έκφραση, κυρία Χατζηκώστα, και το πώς τοποθετεί κάποιος. Και δικαίωμα είναι και καλά κάνουν, αλλά θα έπρεπε να γίνει. Θα απαντήσω σε λίγο, να το ολοκληρώσω αυτό και θα απαντήσω σε εκείνο. Άρα, κυρία Χατζηκώστα, όλα αυτά τα ζητήματα για να μπορέσω να έχω εκείνον το που ονομάζεται επιτυχή παρέμβαση για να μην έχω, που πρέπει να σας πω ότι και σε πολλές περιπτώσεις, φτάνοντας ακόμα και στο δικαστήριο, το δικαστήριο λέει όχι, θα επιστρέψει πίσω στην οικογένεια. Αλήθεια. Πριν 10 μέρες είχαμε μια τέτοια περίπτωση, στην οποία υπήρχαν μια σειρά γεγονότων. Το δικαστήριο έκρινε με εκείνα που είχαν μπροστά του. Άρα πάω πίσω στην τεκμηρίωση, πάω πίσω σε. Και βάζω και άλλα πράγματα, χωρίς να θέλω να πω για τον καθένα. Βίας ή παραμέλησης. Δεν θα πω δεδομένα, γιατί ήδη έχει δοθεί μπροστά στην. Είναι βίας ή παραμέλησης. Ήταν παραμέλησης σε βαθμό που εσείς στην κάποιες καταστάσεις σοβαρά επιζήμιες. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα, και όταν μίλησα για όλες τις υπηρεσίες, ακριβώς γι' αυτό που ονομάζουμε εμείς κοινωνική προστασία, και είναι το όραμα των υπηρεσιών, ψηλής ποιότητας υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, πρέπει όλοι μας που είμαστε σε αυτό το σύστημα να μιλήσουμε με την ίδια γλώσσα και να επιδιώκουμε τους ίδιους σκοπούς πραγματικά για να φτάσουμε σε εκείνο που λέτε καλύτερο αποτέλεσμα. Χωρίς να είναι πάντα γραμμική εξίσωση, κυρία Χατζηκώστα. Σίγουρα. Έχει περιπτώσεις τις οποίες έχει γίνει, όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί οι υπηρεσίες είναι ανοιχτές και σε διάφορες έρευνες και που η παρέμβαση θεωρείται ότι είχε σημαντικά στοιχεία,
Όμως το περιστατικό σε κάποιο στάδιο, γιατί προσμετρούνται και άλλοι λόγοι, οι οποίοι σίγουρα δεν μπορείς να τους, μια τραυματική σοβαρά παιδική ηλικία, μια κληρονομικότητα βεβαρημένη, μια εμπειρία που δεν έχει εξορθολογιστεί, μια παρέμβαση που δεν έχει εξοπλιστεί με διάφορα εχέγγυα, δεν σου εγγυάται ότι ακόμα και στο επόμενο διάστημα που κάνεις παρέμβαση, ότι θα έχεις μια εξέλιξη όπως... Ναι. Όπως θεωρεί κάποιος ότι μπορεί να είναι. Κυρία Χατζηκώστα, είμαστε μεσία που δεν μας θέλει κανένας. Τελεία. Γιατί? Γιατί είμαστε το δύσκολο. Όποιο χτυπήσουμε την πόρτα, ξέρει ότι είναι το δύσκολο. Ξέρει ότι έχει κακοποίηση, έχει μια ψυχική ασθένεια η οποία έχει αποδιοργανωθεί σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζει σοβαρά τον εαυτό του και τους άλλους. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση γονικές αποξενώσεις. Έχουμε 800 περιπτώσεις γονικής μέρημνας. Κανένα γονιό δεν ήρθε μέχρι σήμερα να πω, όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο, να πει ότι για το συμφέρον του παιδιού μου, καλώς ήρθατε και δεν το κακοποιώ. Δεν είδα κανέναν μέχρι σήμερα. Όλοι καταλήγουν στις υπηρεσίες με μια ψηλή προσδοκία ότι εγώ μπορώ. Εκείνη η προσδοκία, κυρία Χατζηκώστα, για να τη μετουσιώσει σε κάτι που ονομάζεται τεκμήριο, για να το χρησιμοποιήσει στην παρέμβαση, πρέπει να έχω όλη αυτή την ομάδα και όλα αυτά τα ζητήματα, την αλλαγή. Αυτή η κατάσταση, κυρία Χατζηκώστα, μιλήσατε για τους λειτουργούς και όλη αυτή τη συνθήκη. Λειτουργεί είναι στους δρόμους σχεδόν 24 ώρες. Δεν κοιμόμαστε, κυρία Χατζηκώστα, μέσα στις υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίας. Ούτε Σαββατοκύριακα. Εμείς δεν δουλέψαμε στην πανδημία μόνο. Δουλεύουμε πάντα έτσι. Για να είσαι σε μια συνθήκη συνεχώς με ένα ζήτημα που πολλές φορές είναι πάρα πολύ, είναι άνισον σε σένα. Μα γι' αυτό λέω θα έπρεπε να είχαν διαμαρτυρηθεί νωρίτερα. Οπότε όλοι, και, θα και όλοι να αυτοί έρθει οι και κατακραυγοί... Να είχαν πει σε όλους, ξέρετε κάτι, με τον τρόπο που μας βάζουν να δουλεύουμε, και εγώ μαζί τους θα ήμουν, με τον τρόπο που μας βάζουν όμως να δουλεύουμε, αφήνουμε παιδιά να είναι στο έλεος της μοίρας τους, με του Θεού. Θα μπορούσε, γιατί κυρία... δεν τα προλαβαίνουμε. Τούτον έχουμε εντοπίσει δημόσια πολλές φορές. Αυτό το πράγμα ξέρετε πώς επιχειρείται όμως. Γιατί έκανα μια έρευνα, κυρία Χατζηκώστα, σε κάποιο στάδιο. Και τούτον αφορά και το μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι οι υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίδας είναι μια εύκολη λία, ας το πούμε έτσι. Έκανα μια έρευνα λοιπόν, 6 μήνες κρατούσα τα αποκόμματα από εφημερίδες. Και διάβαζα από κάτω τι ήταν το θέμα, που ήταν και πιο ανώδυνα και πιο δύσκολα και πιο σοβαρά. Και από πάνω τι ήταν ο τίτλος που προσανατολίζω τον κόσμο ή που δημιουργώ εντύπωση για αυτές τις υπηρεσίες. Παρατήρησα, κυρία Χατζηκώστα, από εκείνον που ήταν από κάτω, σε σχέση με τον τίτλο ήταν σοβαρά διαφορετικό. Διότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας έχουν μπει για κάποιους λόγους σε μια διαδικασία ότι όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς να μπαίνει κάποιος να δει και λίγο, μίλησα για έγκαιρη παρέμβαση. Μα έγκαιρη παρέμβαση δεν είναι μόνο των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Ναι, και στην αστυνομία τα ίδια λέμε. Δεν είναι για να το πω, γιατί δεν πιστεύω, κυρία Χατζηκώστα, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έρχονται εδώ αρμόδιοι λειτουργοί και να λένε ο ένας για μια άλλη υπηρεσία. Δεν το πιστεύω, γιατί αυτό για μένα συμβάλλει στο να αποδιοργανώνω τον κόσμο ότι δεν υπάρχει συνοχή κτλ. Αλλά εκείνο που λέω είναι ότι είμαστε πλέον στην εποχή, γιατί 70 χρόνια λειτουργία, κυρία Χατζηκώστα, έχουν δημιουργηθεί, που οι υπηρεσίες δημιουργήθηκαν τότε, δεν υπήρχαν άλλα τμήματα πιο εξειδικευμένα. Έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα τμήματα. Ακόμα συζητούμε να αναλάβουν αρμοδιότητες που αφορούν τα τμήματα τους. Αυτά για να αλλάξουν οι κουλτούρες, το εργανοσιακό, το να έρθουν να μπουν εχέγγυα, στοιχεία, στελέχωσης κτλ. Θέλει το χρόνο του. Οπότε, τι γίνεται, στις υπηρεσίες καταλήγουν ζητήματα. Χειριζόμαστε πέραν των 60 προγραμμάτων. Έχουμε αυτούς τους αριθμούς που έχω δώσει προς τα έξω, τους οποίους μίλησα την περασμένη εβδομάδα. Και άλλους πολλούς οι οποίοι είναι αναρτημένοι, δεν είναι γιατί τους δημιούργησα για να τους πω τώρα που έχει δοθεί δημοσιότητα. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα, πραγματικά εκείνον το οποίο αποδίδεται στις υπηρεσίες μαζί με όλο αυτό το κομμάτι, με ρώτησε κάποιος, κυρία Κύριε, δεν θα ξαναγίνουν αυτά τα ζητήματα. Και η απάντησή μου είναι, δηλαδή, αν βάλω 800 αστυνομικούς, δεν θα υπάρχει έγκλημα. Αν μπουν άλλο 1000. Παρ' όλα αυτά χρειάζεστε έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως. Όλα μαζί. Γιατί εγώ θα δέχομαι και την κριτική, κυρία Χατζηκώστα, και γι' αυτό βγήκαμε και κάναμε παραδοχές. Οφείλουμε να το πούμε και δημοσιογραφικά ότι το κάνουμε. Και γι' αυτό κάναμε και παραδοχές. Αλλά από την άλλη, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να αντιληφθούν, να είναι κοινή αντίληψη από όλους. Όχι γιατί το λέω εγώ, ότι είναι όξυση του κοινωνικού προβλήματος, δεν νομίζω να το λέει η Μαρία Κυραζή. Το ότι έχει αντίχτυπο το ένα με το άλλο, δεν νομίζω να χρειάζεται. Βεβαίως. Το ότι. Το τι σημαίνει, αν μιλούμε όλοι για πολυθεματικότητα, αυτή την προσπάθεια όλων, δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω επιχείρημα. Χρειάζεται
χρόνο σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Χατζηκώστα. Κάποιες από αυτές τις δράσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, γιατί μίλησα για τη μίσθωση των υπηρεσιών, μίλησα για τους λειτουργούς που είναι μέσα, μίλησα για την επαγγελματική εποπτεία που για πρώτη φορά, μα και βιβλιογραφικά και εμπειρικά, ανά τον κόσμο όλων, τούτο που επιχειρήθηκε να αποδοθεί στους λειτουργούς ότι είναι ανικανότητα, τάχα, ότι στηρίζονται άνθρωποι πρώτης γραμμής που βιώνουν αυτά τα ζητήματα, δεν είναι κάτι που ανακάλυψε η Κύπρος, αλλά για πρώτη φορά δίδεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά που δεν θα γίνουν δια μιας, όλα αυτά μαζί με τη δική μας την αλλαγή, κυρία Χατζηκώστα, και την οργανωσιακή, αλλά και των άλλων προς εμάς, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε επόμενα τα οποία θα είναι καλύτερα ως προς τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και εμείς και ευχόμαστε να είναι έτσι. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για την υπόθεση του βρέφους που παρέδωσε η μητέρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, γιατί η ίδια δεν μπορεί να το φροντίζει. Όπως είπα και προηγούμενα, κυρία Χατζηκώστα, τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να είναι μαζί με το φυσικό τους γονέα για κάποιους λόγους, για να μην πω και το περιστατικό που έχω πει ήδη δημόσια, που έχει δημιουργήσει και έτσι μια αναστάτωση, ότι και οι γονείς μας τα παραδίδουν τον τελευταίο καιρό. Μας τα φέρνουν στις υπηρεσίες και μας τα παραδίδουν τα παιδιά τους, που αν το σκεφτεί κάποιος είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Οι υπηρεσίες δεν έχουν άλλο ρόλο από το να αναλάβουν αυτά τα παιδιά και να δουν πραγματικά τι συμβαίνει στο γονέα ή στο σχήμα οικογένειας, διότι πάντα διερευνάται εξαντλητικά οικογένεια. Και ακολούθως, αν δεν υπάρχουν εκείνα τα εχέγγυα ή αν δεν μπορούν να στηριχθούν εκείνα τα εχέγγυα, που και εκείνα δεν έχουν γραμμική εξίσωση, δεν είναι γραμμική εξίσωση τους πάντα, ότι τα δίδω και θα ευδοκιμήσουν, διαφορετικά θα ήταν η εξίσωση πάντα ορθή, θα προχωρήσουμε στο να δούμε τι είναι καταλληλότερο για αυτόν το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει κάποια ασθένεια και παραμένει στο Μακάριολο και παραμένει στο νοσοκομείο. Εντάξει, δεν θα πω παραπάνω ιδιαιτερότητες, κυρία Χατζηκώστα. Σίγουρα οι ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, είτε είναι στη σφαίρα των θεμάτων υγείας, είτε ψυχικής υγείας, είτε οποιασδήποτε, μέσα στην ευρύτερη εκτίμηση που γίνεται για το τι ακριβώς, ποια είναι η εικόνα και τι ακριβώς είναι οι ανάγκες του παιδιού, συνεκτιμούνται εξατομικευμένα. Υπάρχουν και Κύπροι που σας παραδίδουν τα παιδιά τους. Βεβαίως υπάρχουν και Κύπροι που μας παραδίδουν τα παιδιά τους. Και θέλω να σας πω κάτι για να το καθαρίσουμε, να πούμε και δημόσια αυτό το πράγμα. Ζητήματα τα οποία κάποιοι επιχειρούν να πούν μόνο ότι είναι ζητήματα αλλοδαπών, πρέπει να πω δεν ευσταθεί. Είναι ίδια ζητήματα, παρόμοια ζητήματα και Κύπριους όπως και άλλους που διαμένουν στη δημοκρατία. Γιατί, έρχομαι ξανά στο πρώτο, κύριε Χατζηκώστα, το κοινωνικό πρόβλημα επηρεάζει ανθρώπους. Δεν επηρεάζει με το χρώμα ή με τη φυλή, επηρεάζει ανθρώπους, επηρεάζει σχέσεις, επηρεάζει σύμμεξη ανθρώπων. Σαφώς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν κάνουμε την ποιοτική ανάλυση του ποιοι, όχι μόνο για την Κύπρο, ισχύει παγκόσμιο αυτό, το ποιοι παραδίδουν τα παιδιά σε υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, όταν βλέπουμε αυξημένο αριθμό των γηγενών, σημαίνει πολλά πράγματα και για την οικονομία του τόπου πέραν όλων των άλλων. Δεν είναι μόνο όμως το οικονομικό. Δεν είναι καθόλου. Έχω να σας δηλώσω ότι το περιστατικό που είχα αναφέρει δημόσια, χωρίς να πω ποιον. Ναι. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα στην οικογένεια. Στην πλειοψηφία τους, εκείνοι που παραδίδουν, δηλαδή παιδιά, δεν είναι για οικονομικούς λόγους. Μην το γενικεύσουμε, έτσι. Μην το γενικεύσουμε για να νομίζει ο κόσμος ότι έρχονται και παραδίδουν παιδιά. Ούτε θέλουμε να οθήσουμε τον κόσμο. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Και εγώ νομίζω και όσοι το κάνουμε, πόνο ψυχής το κάνουν. Αλλά δεν πολύ είναι κυρίως οι οικονομικοί λόγοι. Όχι. Που δεν μπορούν να φροντίσουν. Κυρία Χατζηκώστα, δεν είναι οικονομικοί λόγοι. Είναι ένας λόγος, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο λόγος. Ποιοι είναι οι αλληλόγοι? Τελευταίο ερώτημα, φωνάζουν και όλα, πρέπει να κλείσουν. Ναι, οι αλληλόγοι ποιοι είναι? Δυσκολία να ανταποκριθείς στο τι σημαίνει το να είσαι γονιός σου. Τι σημαίνει να βάλεις προτεραιότητα για αυτόν τον παιδί? Πώς το έχεις χειριστεί αυτόν τον παιδί στις προηγούμενες φάσεις ζωής του, που έχει δημιουργήσει κάποιο παράγωγα σε επόμενες φάσεις που σου είναι δυσβάσταχτα να τα αντιμετωπίσεις? Δυσκολία του εαυτού σου να διαχειριστείς ως γονιός ζητήματα τα οποία προκύπτουν από το ρόλο σου πλέον ως γονιός. Και μια μεγάλη συζήτηση, κυρία Χατζηκώστα, οπότε το οικονομικό δεν μπορώ να το πω ότι είναι το πρώτο και το κύριο και το σημαντικό. Παίζει το ρόλο του σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα ότι δεν είναι ο λόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας εύχομαι όλα αυτά να τα δούμε να υλοποιούνται, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε δυνατές υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και κανονικά όλοι αλυσιδωτά θα έπρεπε να συμβάλλουν σε αυτό το ίδιο έργο. Και εμείς, κυρία Χατζηκώστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κυρία Κυρατζή. Ευχαριστώ. Πάμε να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της Συντεχνίας τώρα των Ειδικευόμενων Ιατρών, την κυρία Θεοδόρα Ποζότου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την.